Για να δούμε τι εξώφυλλο έχει το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, φίλες και φίλοι. Κυκλοφορεί με τίτλο «Η Ευρώπη πέθανε, ζήτω η Ευρώπη», ερωτηματικό. Παραφράζοντας τη γνωστή ρίση «Ο βασιλιάς πέθανε, ζήτω ο βασιλιάς». Και στη φωτογραφία εδώ το βλέπετε. Στη φωτογραφία του εξωφύλου είναι η 90χρονη, 90 ετών, η βασίλισσα της Βρετανίας Ελισάβετ και ο σύζυγός της Φίλιππος, ο οποίος είναι 96 ετών. Λοιπόν, η Ευρώπη πέθανε, ζήτω η Ευρώπη. Τώρα, ήθελα να σας πω για την Airbus που λέει ο κύριος Κίτσος, θα ξέρει για να το πει. Αν και εγώ ήθελα να σας ρωτήσω μια κάτι πριν πάω στον κύριο Φίλη, ήθελα να σας ρωτήσω για τις δηλώσεις. Ο Βασίλισσα είχε ταχθεί υπέρ του Brexit, λέει. Ναι, αφού είχε πει πείτε μου τρεις καλούς λόγους για να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε πάρει θέση. Τώρα, η κυρία Μέρκελ σήμερα με δηλώσεις λέει να πρέπει η Ευρώπη να επιστρέψουμε στις ρίζες, δηλαδή να γυρίσουμε στον άνθρωπο. Ναι. Τι γνώμη έχετε γι' αυτό? Εντάξει, δεν ξέρω τι ακριβώς είπε η κυρία Μέρκελ. Ναι, αυτό που ξέρω, επειδή συζητάω με Γερμανούς συναδέλφους που έχουν σχέση με τη γερμανική κυβέρνηση, ναι, θα ακολουθήσουν μια τακτική αναμονής. Δηλαδή, τώρα τι γίνεται? Αυτό είναι το σημαντικότερο από τον Brexit. Τα οικονομικά εμένα δεν με ανησυχούν. Με προβληματίζουν περισσότερο η πολιτική αναστάτωση. Δηλαδή, Wilders άκρα δεξιά στην Ολλανδία, δημοψήφισμα. Le Pen Γαλλία, δημοψήφισμα. Μπέπε Γκρίλο στην Ιταλία. Η Λίγκα του Βορρά. Θα σας πω σε λίγο τι λέει η Λίγκα του Βορρά. Αυστρία κτλ. Επομένως, έχουμε μια πολιτική αναταραχή. Το πρώτο κρίσιμο. Θα δούμε και στην Ισπανία τι θα γίνουν στις εκλογές. Θα τα δούμε όλα αυτά. Την Κυριακή έχει εκλογές στην Ισπανία. Ναι, που αναμένεται ενίσχυση των Ποντέμος και αναμένεται και ενίσχυση των αυτονομιστών της Καταλωνίας. Οπότε το πράγμα μπερδεύεται όλο ένα περισσότερο. Αλλά έχουμε δύο μεγάλα πολιτικά γεγονότα τα οποία θα καθορίσουν τις επόμενες πρωτοβουλίες. Το ένα είναι οι προεδρικές στη Γαλλία τον Απρίλιο του 2017. Στον πρώτο γύρο θα βγει πρώτη η Le Pen. Το θέμα είναι τι θα γίνει στο δεύτερο γύρο, αν θα βγει ο κεντροδεξιός, δηλαδή ή ο Ζιπέ ή ο Σαρκοζή, για να υπάρχει πιθανότητα γαλλογερμανικού άξονα, γιατί φυσικά άμα βγει η Le Pen, τότε τελειώνει το παιχνίδι. Και μετά, Φράου και Πέτρη από τη Γερμανία. Ναι, και μετά το φθινόπωρο έχουμε βουλευτικές εκλογές στη Γερμανία, το φθινόπωρο του 2017, για να δούμε αν θα είναι κυρίαρχη η Μέρκελ, κεντροδεξιά ή κεντροαριστερά, ή θα έχουμε την εναλλακτική για τη Γερμανία. Μάλλον όχι, αλλά τέλος πάντων πρέπει να το δούμε. Από τον Γκάμπριελ δηλαδή. Αν δεν δούμε αυτά τα δύο μεγάλα πολιτικά γεγονότα, αποκλείεται να υπάρξει πολιτική πρωτοβουλία για την μετά-Brexit εποχή. Άρα θα περιμένουμε μέχρι το φθινόπωρο του 2017. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στο κύριε Φίλη. Ναι. Έχετε το λόγο. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να πω ότι ο κύριος λόγος που ψήφισαν Brexit οι μεγάλες ηλικίες από 50 ετών και πάνω. Τι είναι μεγάλη ηλικία από 50, δηλαδή και είναι πάνω. Πάνω από 50 είναι μεγάλη ηλικία. Η νεολαία ψήφισε, οι νέοι άνθρωποι, μισό λεπτό. Από 50 και πάνω είναι μεσήλικες και άνω. Ας είμαστε κι εμείς πάνω από 50. Μεσήλικες είμαστε, κύριε Γιάτσα, τι είμαστε. Λοιπόν, είχαν μια αίσθηση της αυτοκρατορίας, είχαν, ξέρετε τώρα, αυτή την ιδέα των Άγγλων και επίσης την αίσθηση ότι η γραφειοκρατία των Βρυξελών δεν έχει καμία σχέση με αυτούς. Διότι η Βρετανία είναι έξω από την νομισματική ένωση και το θέμα της λιτότητας τη θίγει λιγότερο από ότι τα κράτη που είναι μέσα στο ευρώ. Νομίζω λοιπόν ότι το κύριος λόγος ήταν που νιώθαν ότι είναι εντελώς απομονωμένοι από τα κέντρα λήψης αποφάσεων των Βρυξελών. Η πλήρης απομάκρυνση των κέντρων αποφάσεων των Βρυξελών από τον κόσμο κάτω. Δεύτερον, νομίζω ότι υπάρχει ο κίνδυνος μιας εκδήλωσης τιμωρητικής διάθεσης, κυρίως από τη Γερμανία απέναντι στην Αγγλία. Τιμωρητικής διάθεσης για παραδειγματισμό, η οποία μπορεί να συνοδευτεί με μεθοδεύσεις εκροής κεφαλαίων και ένταση της ύφεσης στην Αγγλία. Τρίτον, νομίζω ότι την Αμερική δεν τη συνέφερε να φύγει η Αγγλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι η Αγγλία, εν όψη των στενών της σχέσεων με την Αμερική, ήταν, αν θέλετε, ένας μοχλός της Αμερικής μέσα εκεί, ώστε να ελέγχει μέχρι ενός σημείου κάποια πράγματα και δει την ιστορία του ευρώ. Θεωρώ ότι δεν τη συνέφερε να φύγει. Αυτά. Μάλιστα. Θέλω να σας πω ότι είπαμε πριν για τα δημοψηφίσματα που έχουν εξωσηκωθεί τώρα διάφορες χώρες, Σουηδία, Δανία. Ο κύριος Ματέο Σαλβίνη, κύριε Καλοκαιρινέ, τον έχουμε φωτογραφία, είναι 43 ετών. Ανήκει στη Λέγκα του Βορρά,
γραμματέας της Λέγκας του Βορρά, Ματέο Σαλβίνι, ανακοίνωσε ότι θα συλλέξει υπογραφές για να προκηρυχθεί δημοψήφισμα. Αυτός είναι. Στο οποίο οι πολίτες να μπορέσουν να εκφραστούν σχετικά με τη διατήρηση σε ισχύ των συνθήκων που διέπουν τη σχέση της Ιταλίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Μιλιαράκη. Ωστόσο, η Ιταλική νομοθεσία απαγορεύει ρητά τη διαξαγωγή δημοψηφίσματος με αντικείμενο τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες που υπέγραψε η χώρα. Το έχει πει και ο Πικρίδης. Σύμφωνα με πολλούς παρατηρητές, πρόκειται συνεπώς για μια πολιτική κίνηση εντυπωσιασμού. Πάντως, έχει ξεκινήσει πολύ μεγάλη κουβέντα για δημοψηφίσματα για έξοδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να θέσετε και το ερώτημα αν την Ελλάδα τη συμφέρει ή όχι το Brexit. Είναι ένα θέμα, έτσι. Παρακαλώ, κύριε Μιλιαράκη, σας ακούμε. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον το τραπέζι γιατί θα ακουστούν διαφορετικές απόψεις. Και θα μου επιτρέψετε να εκφράσω εγώ τις δικές μου που κάπως διαφοροποιούνται από αυτά που μέχρι τώρα έχουν ακουστεί. Αναφερθήκαμε στο τραπέζι για τους πεντάριδες που είπε ο φίλος μου Δημήτρης, οι οποίοι ήταν εκεί που ψηφίσανε σήμερα έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 50+ λέει. 50+. Ναι, 50+. Λοιπόν, άνω των 50. Είναι αυτοί ακριβώς που το 1975 σε ποσοστό 67,2% έχουν ψηφίσει υπέρ της παραμονής. Ναι. Συνεπώς. Δεν δημιουργείται μέσα η έννοια της αυτοκρατορίας στην παρούσα φάση. Αντιθέτως, δημιουργείται η έννοια, παρά τα αντιθέτως ρηχθένεται από τον κύριο Κίρτσο, της λιτότητας που πλήττει την Βρετανία, η οποία έχει 40 περίπου δισεκατομμύρια στερλίνες εμπορικό έλλειμμα. Ξεχάσαμε όλοι, δεν ακούμε πια ούτε Μόρις, ούτε Ρόβερ, ούτε MG. Ξεχάσαμε βασικές βιομηχανικές μονάδες στην Μεγάλη Βρετανία. Και μπορεί η ανεργία με να είναι τόσο χαμηλά στο 5%, 5%. Μπορεί, αλλά αφορά υπηρεσίες κυρίως και όχι βιομηχανική παραγωγή. Τι έχει συμβεί λοιπόν, γιατί είπαμε παρασκόπημα του κυρίου Τούσκου. Έγινε τις πρώτες ώρες προσπάθεια, γιατί παρακολουθούσα εγώ αρκετά το BBC χθες μέχρι τα ξημερώματα, δηλαδή σήμερα. Προσπάθεια να θεωρηθεί το δημοψήφισμα ότι είναι μάλλον χαρακτήρα συμβουλευτικού. Η δεύτερη εκδοχή να περάσει ενδεχομένως από το κοινοβούλιο το Βρετανικό. Και να πάρει την έγκριση ή όχι, οπότε μπορεί να ήταν μια αλληστελής διαδικασία, αλλά δεν έδινε λύση. Αφού ήταν ότι αυτά δεν μπορεί να περάσουν, και εδώ δεν είναι Βέλγιο, που το Βέλγιο απαγορεύει το δημοψήφισμα, και το 1950 που έγινε δημοψήφισμα για το λεγόμενο βασιλικό ζήτημα ήταν εκ προημίου συμβουλευτικό, εδώ είναι αποφασιστικό, επάγεται αμέσως εφαρμογή της συνθήκης με το άρθρο 50. Πώς γίνεται τώρα αυτή η διαδικασία? Δεν είναι ούτε του Γιουγκέρ, ούτε του Τούσκου, ούτε κανενός. Είναι προνομία του κράτους που αποφάσισε σύμφωνα με την εσωτερική ένωμη τάξη. Αυτό λοιπόν είναι προνομία. Ασφαλώς δεν μπορεί να την αφήνει στο διενεκές. Εδώ μπαίνει το θέμα του εύλογου χρόνου. Μπαίνει η αρχή της αναλογικότητας σύμφωνη και μπαίνει και η αρχή, θα λέγαμε, της καλής σχέσης και συνεργασίας. Υπόψη λοιπόν ότι αυτό είναι σταθερό. Θα πρέπει λοιπόν ο Πρωθυπουργός, όποιος είναι αυτός, της Μεγάλης Βρετανίας, να εμφανιστεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να δηλώσει την διαδικασία ότι ξεκίνησε. Και συνέχεια επιλαμβάνεται το Συμβούλιο, το οποίο κάνει ειδική συμφωνία με τη χώρα η οποία απέρχεται. Αυτά είναι πρωτοφανή βέβαια, διότι είναι πρώτη φορά που προβλέπεται έξοδος δυνάμει των συνθήκων. Το άρθρο 50 είναι πρωτοείσαχτο. Είναι θέσπιση. Πρωτοεφαρμοζόμενο. Και τι γίνεται, προβλέπονται από τις συνθήκες, γι' αυτό θα υπάρξει σίγουρα συνεργασία και μετά, να καταστούν σαφείς οι προσανατολισμοί που θα υπάρχουν. Σας λέω ότι λέει η σύμβαση ακριβώς. Οι προσανατολισμοί. Όπου κυρίως, κατά τη γνώμη μου, δεν θα υπάρξει το λεγόμενο γειτονικό δίκαιο που έχουμε με Ισραήλ, Αίγυπτο, Μαρόκο, Ισραήλ, Αλγέρι κλπ. Αλγερία κλπ. Αλλά θα πάει με τη διαδικασία μάλλον της Νορβηγίας, η οποία μετά από δημοψηφίσματα αρνήθηκε να ενταχθεί και αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι δηλαδή η δική μου πρόβλεψη. Τώρα, τι δεν έχει διαβαστεί καλά από τα όσα έχουν λεχθεί στον παγκόσμιο τύπο. Και θα με επιτρέψετε εδώ να εστιάσω την προσοχή σας. Δεν έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε που τέθηκε το θέμα της συνταγματικής συνθήκης, δηλαδή του λεγόμενου, στην ορολογία ακούγεται, Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Αυτή τη διαδικασία, ακούστε, ο πυρήνας της Ευρώπης την αργήθηκε. Την αργήθηκε λοιπόν η Γαλλία σε ένα ποσοστό 54,87% και η Ολλανδία σε ένα ποσοστό που έφτανε το 61,7%. Αυτή την ανάγνωση, τι είπαν οι κοινωνίες, η ελίτ, η πολιτική και η οικονομική δεν την έχει κάνει. Έχουμε λοιπόν κοινωνίες σήμερα στον πυρήνα της Ευρώπης και απειλείται ήδη από την πλευρά της Ολλανδίας δημοψήφισμα. Που είναι ο στενός πυρήνας. Υπάρχει δε η πληροφορία ότι θα συγκληθούν και οι 6 πρώτες χώρες που κάναν την βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Έχουν καλεστεί οι υπουργοί εξωτερικών. Πιστεύω, ναι,
για να συγκρατήσουν ενδεχομένως ζητήματα που αφορούν την Ολλανδία, τις κάτω χώρες. Μάλιστα. Η δική μου εκτίμηση. Πολύ ενδιαφέρον. Όπως τι άλλο δεν έχει διαβαστεί. Ναι, ναι. Και αυτό το πληρώνουμε με το λεγόμενο six pack, two pack. Αυτές είναι οι διαδικασίες της σταθερότητας, της δημοσιονομικής και της πειθαρχίας. Δεν διαβάσανε και η αριστερά δεν το έχει κάνει αυτό. Ότι όλη η διαδικασία δεν είναι κοινή από τη συνθήκη του Μάστρικτ, του καταραμένου που στρέφονται όλα εναντίον του. Το Μάστρικτ είναι αθώο μπρος στην εννιά ευρωπαϊκή πράξη. Η εννιά ευρωπαϊκή πράξη καθόρισε την ελευθερία της κίνησης των κεφαλαίων, των υπηρεσιών και των προσώπων. Η εννιά ευρωπαϊκή πράξη ίδρυσε την παγκοσμιοποίηση. Και τα φωτώνουμε όλα στο Μάστρικτ γιατί είπε ότι προβλέπεται να έχουμε και εννιό νόμισμα. Αυτά δεν τα έχει διαβάσει η έγκαιρα η αριστερά στην Ελλάδα. Θα έλεγα και όλοι όσοι ασχολούνται με τα θέματα τα αυτά. Έχουμε γράψει αυτά, Μιλιαράκη. Σε παρακολουθώ νότιμο και εσύ παρακολούθησε εμένα. Λοιπόν, εντάξει, τα λοιπόν, έχουμε γράψει αυτά για την ίδια πράξη. Θα πω το εξής. Θα το στείλω δηλαδή για να το δεις. Αυτό το έχω διαβάσει. Λοιπόν, μεταξύ μας τώρα αυτά. Λοιπόν. Τόσο αν είμαι βάζει στην αριστερά, όπως βάζει στο κέντρο. Όχι, εντάξει, εντάξει. Τώρα μην λέμε ότι προερχόμαστε ήδη από το Πασό και τι άλλο μόνο βάζει. Για πάμε, για πάμε. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν το εξής. Να σου πω ένα παράδειγμα που δεν έχει διαβαστεί. Πριν από 10 χρόνια. Η νοτιοδυτική Γαλλία, οι αγρότες. Ναι. Ξέρετε ότι στην περιοχή Μπανιλιάκ έχουν ψηφίσει 100% κατά της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Και η ευρύτερη περιοχή 61,87%. Δηλαδή, αν αρχίσουμε τη διαδικασία αυτή τη στιγμή στον πυρήνα των κοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλη μονό μας. Μια παρατήρηση και κλείνω γιατί έχω μακρηγορήσει. Η σχέση ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου, Μεγάλης Βρετανίας, εν πάση περιπτώσει. Εδώ θέλω να πονηρέψω λίγο το τραπέζι. Γιατί έκανε σήμερα ο Ομπάμα τις δηλώσεις αυτές. Η TTIP, που αποτελεί το ΝΑΤΟ το οικονομικό, προσκούρισε αργή της Γερμανίας. Μην το αφαιρούμε από το τραπέζι αυτό. Δεν έχω, λοιπόν, έχω λοιπόν την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούσε φάση. Ναι, ναι. Μάλλον στρέφονται σε αντιγερμανική πολιτική σε σχέση με το θέμα αυτό. Σε αντιγερμανική πολιτική. Μάλιστα. Και αν νομίζει η κυρία που έστειλε το μήνυμα από τη Γερμανία. Δηλαδή είναι μπλοκ με τους Βρετανούς οι Αμερικάνοι εναντίον της Γερμανίας. Αυτό λέτε. Μάλιστα. Γιατί αυτοί κρατάνε σήμερα το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δεν το κρατάει η Γερμανία. Δηλαδή έχουμε οικονομικό πόλεμο στο βάθος Ηνωμένων Πολιτειών με Γερμανία. Αυτό, δεν θα κάνει παιχνίδι όπως νομίζουν στη Γερμανία ορισμένοι ή η κυρία που έκανε το μήνυμα προηγουμένως. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Γι' αυτό σα είπα ότι στο τραπέζι θα ακουστούν διάφορες απόψεις και έχουμε και συνέχεια κι άλλα να πούμε. Πριν πάω στον κύριο Μακρύ, τον αγαπητό κύριο Μακρύ, τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, να σας πω ότι η επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τμήματος του Ομίλου Ερμπάς, φίλες και φίλοι, δήλωσε πως η απόφαση των Βρετανών ψηφοφόρων να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη. Ελπίζει πως η χώρα θα παραμείνει ανταγωνιστική, ο κόσμος δεν θα παραμείνει αδρανής, ούτε η Ευρώπη, είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Ερμπάς, ο κύριος Τόμ Έντερς, και είπε ότι ελπίζω το διαζύγιο να προχωρήσει με προτεραιότητα την ελαχιστοποίηση της οικονομικής ζημιάς σε όσους επηρεάζονται από το Brexit. Η Βρετανία θα υποφέρει όμως, είμαι σίγουρος, ότι θα επικεντρωθεί ακόμα περισσότερο στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Η Ερμπάς, που ιδρύθηκε το 70, δραστηριοποιείται στη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία, ενώ κομμάτι της παραγωγής της μεγάλο βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, όπου ο όμιλος απασχολεί 15.000 ανθρώπους, με τις βασικές αποφάσεις για τις επενδύσεις της εταιρείας να είναι προηλυμένες για τα επόμενα 10 με 15 χρόνια, η Ερμπάς τονίζει ότι η δραστηριότητά της στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρόκειται να επηρεαστεί άμεσα, όμως προειδοποιεί. Αυτά δεν έλεγα και εγώ πριν. Όμως προειδοποιεί ότι αυτό θα αλλάξει μακροπρόθεσμα. Και όπως τονίζει ο επικεφαλής εταιρείας, ο οποίος ήταν και από τα πρώτα γνωστά ονόματα που πήραν θέση υπέρ της παραμονής, φυσικά θα ξαναδούμε τη στρατηγική επενδύσεών μας στη Μεγάλη Βρετανία. Όπως θα το κάνει και ο καθένας. Κύριε Μακρύ, αντιλαμβάνεστε. Εγώ θα σας ρωτήσω πολύ πρακτικά πράγματα, διότι άκουσα διάφορα εφιαλτικά του τύπου ότι επηρεάζονται οι εξαγωγές μας, οι οποίες είναι κοντά στα 2,5 δισεκατομμύρια ετησίως με τη Βρετανία 1. Και πόσο πιστεύετε ότι το Brexit θα επηρεάσει την ελληνική οικονομία και την αγορά. Την ελληνική. Ακούστηκαν πάρα πολλές βλακίες. Θα συγγνώμη για την έκφραση. Εδώ εννοείται κάποια... γενικώς ή απόψε εμείς λέμε. Όχι, εδώ είναι απίστευτα. Όχι, μπορεί να λέμε και εμείς βλακίες. Όχι, όχι, όχι. Σε σχέση με τις ερωτήσεις που κάνετε για την αγορά. Ναι. Μέχρι άκουσα σε κάποιο μεγάλο κανάλι στις ειδήσεις βγήκε κάποιος που υποτίθεται. Μεγάλο κανάλι ένα είναι. Εννοείται, ναι. Όχι το Μέγκα. Συστημικό. Άλλο μεγάλο κανάλι. Ένα μεγάλο κανάλι λοιπόν βγήκε κάποιος επιχειρηματίας έμπορος,
ο οποίος γύρισε και είπε το απίστευτο, ότι θα κρυβίνουν τα προϊόντα που έρχονται από την Αγγλία και θα μπει ο ΦΠΑ 24% στα σύνορα. Μα ούτως ή άλλως οι καθαρές τιμές έρχονται στα σύνορά μας, είτε είμαστε εντός Ευρώπης, είτε από τρίτες χώρες, και το ΦΠΑ μπαίνει στο τελωνείο. Δηλαδή, ας συγκρατηθούν λίγο όλοι και ας μην μιλάνε έτσι επαέρος, διότι θα δημιουργήσουμε προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν. Για πείτε τη δική σας άποψη. Εγώ για θα τα πράγματα. Πω λίγο την άποψή μου και θα σας πω. Πάντως για την οικονομία, να σας πω τώρα κάτι. Υπάρχει ανησυχία. Εσείς μπορεί να ξέρετε, είστε επαΐων κτλ. Όχι, ο κόσμος δεν μπορεί αλλά να ξέρει. Αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να ξέρει. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται. Δεν είμαι οικονομολόγος εγώ. Θα τους πω δύο-τρία πράγματα. Ούτε η θεία μου στο χωριό επίσης είναι οικονομολόγος. Το δίδω και αυτό μας και ακούμε τα χρηματιστήρια. Ο κύριος Κρίστος τον βλέπω ότι είναι σαν φλεγματικός Βρετανός κάνει. Πέφτουν όλα τα χρηματιστήρια, δεν ανησυχούμε τίποτα. Μην ανησυχείτε. Γίνεται τη κακομοίρα με δηλώσεις τώρα. Πραξικοπήματα μας είπε ο κύριος Μιλιαράκης, πάνε να αποκλείσουν τον Κάμερον από τη σύσκεψη της 27. Πλακώνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Γερμανία και εμείς να είμαστε ήρεμοι. Να πίνουμε το καφεδάκι μας. Και δεν συμβαίνει τίποτα. Εντάξει, κανείς δεν μπορεί να είναι ήρεμος. Δεν γίνεται αυτό. Θα σας πω κάτι λοιπόν, επιτρέψτε μου να συνεχίσω έτσι από τον κύριο Μιλιαράκη κάτι που είπε. Αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω. Παρακαλώ κύριε Μακρύ. Εγώ, τι βλέπουμε εμείς έτσι για να καταλήξουμε. Τι βλέπετε, αυτό θέλουμε να μας πείτε, τι βλέπετε. Υπάρχουν δύο μεγάλες ανακατατάξεις που γίνονται παγκόσμια. Το πρώτο είναι το παιχνίδι των επενδύσεων και της παραγωγής. Βλέπουμε να αρχίζουν να γυρίζει και να μεταφέρονται παραγωγές και επενδύσεις από χώρα σε χώρα. Η Αμερική τραβάει πάνω τις επενδύσεις, η Αγγλία θα τραβάει σιγά σιγά επενδύσεις, η Γερμανία σιγά σιγά τραβάει και αυτή επενδύσεις γιατί κρίνει ότι κάποια προϊόντα είναι μακριά, το δολάριο είναι ψηλά, έρχονται πολύ ακριβά. Δηλαδή γίνεται μια ανακατανομή των επενδύσεων και της παραγωγικής διαδικασίας παγκόσμια. Το δεύτερο που νομίζω ότι κινήθηκε αυτή τη στιγμή είναι η σούπα της γεωπολιτικής στρατηγικής. Μπήκε μια μεγάλη κουτάλα και ανέδειξε το φαινόμενο που έχουμε πει και μαζί παλαιότερα, ότι η εποχή πια προσφέρεται για παιχνίδι μεγάλων παιδιών. Τα μικρά παιδιά κάθονται στην πάντα. Γυρίζοντας αυτό, μέσα στο καζάνι αυτή η ιστορία, αρχίζει και βγάζει αυτό που είπε ο κ. Μιλιαράκης, αυτό τον άκουσα με πολύ προσοχή, ότι κρίνοντας από τα τελικά λόγια του κ. Προέδρου της Αμερικής, και όχι τα προηγούμενα, γιατί διπλωματική αδεία ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει στην πορεία. Από τα σημερινά λόγια, λέτε. Φαίνεται, βέβαια, τα τελικά. Γιατί αυτά είναι τα τελικά. Ναι, ναι. Φαίνεται λοιπόν αυτό που είπε ο κ. Μιλιαράκης, ότι είναι μια συνεργασία όπου η Αγγλία επιτέλεσε ένα ρόλο όλα αυτά τα χρόνια που τελικά ήταν με το ένα πόδι μέσα, με το άλλο πόδι έξω, δημιουργούσε τα μικροπροβληματάκια για να κρατάει σε εγρήγορση την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελείωσε το έργο της. Αποσύρεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να παραμείνει έξω από το γκικαιώνα των τριγμών που θα προκληθεί. Mm-hmm. Άρα σώνεται από τον φίλο και συνεργάτη όλων των χρόνων. Έχασε την παρέα την Ευρωπαϊκή, αλλά έχει δίπλα της μια υπερδύναμη. Mm-hmm. Άρα θα δούμε, αισθάνομαι, ότι αν η Ευρώπη, εμείς όλοι δηλαδή που είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες, έτσι, δεν καθίσουμε κάτω να δούμε ξανά τα μένοντα, γιατί θα υπάρξουν φοβεροί τριγμοί στο οικοδόμημα της Ευρώπης, πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε τρομακτικά προβλήματα. Και ερχόμενος στο... Βέβαια, εδώ οφείλω να ομολογήσω ότι όλοι μας διαβάσαμε και ακούσαμε δηλώσεις ηγετών, σας παρακαλούμε μη φύγετε, δεν μιλάω για τα εξώφυλλα των εφημερίδων. Αυτό ανέδειξε την ελληματική ηγεσία της Ευρώπης. Διότι, έτσι δεν είναι, δηλαδή... Ήταν απαράδεκτο αυτό το φαινόμενο. Διότι τι είπε στον άλλον, είσαι τόσο ισχυρός, απέδειξες ότι είσαι ισχυρός, μας ταρακούνησες και εμείς απλά παρακαλάμε τι να πάρουμε μέτρα. Αισθάνομαι ότι αυτά που γίνανε σήμερα και αυτά που λέω και αυτά που ο κύριος Κίζος πολύ σωστά θα γίνουν και πρέπει να γίνουν διαδικασίες, είναι λίγο πάνω στον βρασμό, γιατί οπωσδήποτε το σοκ είναι τεράστιο και δεν το έχουμε δει όλο στην εξέλιξή του. Άρα θα καταλήξει να υπάρξουν συμφωνίες. Δεν συμφέρει κανέναν το σκότωμα. Μέσα βέβαια εκεί όταν μαλώνει η ελέφαντα, πληρώνει και το χορτάρι και έρχομαι στο χορτάρι που είμαστε εμείς. Εμείς λοιπόν στην Ελλάδα πρέπει να λειτουργήσουμε με τη λογική του καπετάνιου στην τρικυμία. Ο καπετάνιος στα παλιά πλοία τι έκανε. Ήταν όλοι, κοιτάγανε τον καπετάνιο στα μάτια και όλοι δεμένοι στα ξάρτια. Δεν περίσσευε κανένας, γιατί όποιος περίσσευε κοβότανε. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια ομοιογενή ομάδα, ασχέτως πολιτικής τοποθέτησης, διότι ξέρετε τι θα συμβεί εδώ πέρα. Πολύ φοβάμαι ότι από τη στιγμή που κάποιος έχει πονοκέφαλο και η Ευρώπη έχει ένα τρομακτικό πονοκέφαλο. Και ξαφνικά κάποιος της κλείνει τα χέρια στην πόρτα, ξεχνάει τον πονοκέφαλο που ήταν ο πονοκέφαλος της Ελλάδας και σκέφτεται τον πόνο στα χέρια. Και εκείνη την ώρα ο πονοκέφαλος μπορεί να φύγει από τον πονοκέφαλο. Μάλιστα. Άρα εμείς πρέπει να είμαστε ενταγμένοι σε αυτή τη διαδικασία. Έρχομαι στο διατάφτα. Μη φοβάται ο κόσμος ο καταναλωτής. Εδώ θα συμβεί το εξής απλό. Πέφτοντας η λίρα, δημιουργεί προϋποθέσεις τα προϊόντα που εισάγονται από την Αγγλία να είναι φθηνότερα. Όμως επειδή το παγκόσμιο. Αυτό είναι μια φωτογραφία της στιγμής.
Διότι το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα θα βρει μια σχετική ισορροπία και ταυτόχρονα μπορεί να πέσει, το ευρώ να ανέβει. Άρα δεν θα αλλάξουν πολύ τα δεδομένα και τα στάτους. Θα πρέπει λοιπόν να είναι ήρεμο, να μην κάνει εξαλότητες, να κοιτάξει να υπάρχει μια ομοιογένεια για να μην τραβάει τα μαλλιά του αργότερα, γιατί διαβάζουμε όλοι και το διαβάσατε κι εσείς, ότι πάρα πολλοί που ψηφίσαν ένθεν κακήθεν τραβάνε τα μαλλιά τους γιατί πιθανόν δεν φανταζόντουσαν το αποτέλεσμα. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε στο συμπολίτη μας καταναλωτή ψυχραιμία. Πρέπει να πούμε ότι εκτός από τα πλεονεκτήματα που του δίνει η δημοκρατία, του δίνει και υποχρεώσεις, και δικαιώματα στις υποχρεώσεις είναι δύο. Πρώτον, να πληρώνει τους φόρους του, διότι το κράτος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς να εισπράττει. Παράλογα, συζητιέται σε δεύτερη φάση. Και το δεύτερο, να συμμετέχει στα κοινά. Διότι εδώ παρακολουθήσαμε κάποιοι να συμμετέχουν και κάποιοι να μην συμμετέχουν και στο τέλος να βγαίνουν όλοι ζημιωμένοι ή μισή κερδισμένοι. Λοιπόν, λέει ο κ. Μαχής, θα πληρώνουμε τους φόρους μας. Βέβαια, το ερώτημα είναι ότι δεν έχουμε ούτε ένα ευρώ στην τσέπη για να πληρώσουμε τους φόρους. Είναι μια άλλη ιστορία. Ο κ. Φάνης από Τραπετσόνα ρωτάει κάτι πολύ σοβαρό. Εγώ δεν ξέρω να σας απαντήσω. Αλλά έχουμε καλούς νομικούς εδώ, μπορεί να σας απαντήσουν. Τι θα γίνει τώρα που έγινε το Brexit και η χώρα μας είναι σε αγγλικό δίκαιο με την έννοια των συμβάσεων που έχουν. Τίποτα. Περιμένετε, όχι τώρα, γιατί θα πάω σε διαφημίσεις και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Σουρμελίδη. Λοιπόν. Όχι, είναι απλές ερωτήσεις του απλού λαού. Έχει σημασία τώρα αυτό. Δηλαδή, σημασία για τον απλό. Εμείς είμαστε γνωρίζει, αλλά είναι ένα αντικειμένο το θέμα. Πρέπει να απαντώνει. Δεν καταργείται το δίκαιο. Τώρα ναι. Μήπως και γλιτώσουμε το αγγλικό δίκαιο αφού φεύγαν οι Άγγλοι. Κυρία Χριστίνα από Ήλιον, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιώργος από Αγία Παρασκευή, έτσι όπως μιλάει ο κύριος Κίτσος, φαίνεται σαν να είναι ο απολογητής των γερμανικών συμφερόντων στην Ελλάδα. Δεν τα ίδια. Αμετανόητος. Δεν κατάλαβε τίποτα. 18 μήνες. 18 μήνες δεν κατάλαβε τίποτα. Μια διαδικασία που δίθεν θα κάναμε σύγκρουση, θα κάνει σύγκρουση ο ΣΥΡΙΖΑ και κάθε βράδυ συνεννοεί το Τσίπρας με τη Μέρκελ. Τίποτα. Να με πάρει τηλέφωνο να τα εξηγήσω. Διαπραγματεύτε. Η κυρία Μαρία από Ηλιούπολη, η αρχή στα δημοψηφίσματα στην Ευρώπη ξεκίνησε από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα ξεκίνησε η αλλαγή της Ευρώπης. Ωραίο. Έχουν γίνει 52 δημοψηφίσματα, μην πάθεις σοκ. Και η κυρία Ειρήνη από την ωραία Χίο, η Μεγάλη Βρετανία έχει ιστορία η οποία την σέβεται. Περαστικά μας. Μας λέει η κυρία Ειρήνη από τη Χίο. Διαφημίσεις 2 λεπτών και θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Σουρμελίδη.